Φτάνουν στα χανιά μέσω γραφείων ευρέσεω εργασία, αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και αποτελούν παραφωνία στον κλάδο την ώρα που είναι σε ισχύ η υποχρεωτική σύμβαση εργασία του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων. Πρόκειται για αλλοδαπέ που εργάζονται σαν καμαριέρε σε ξενοδοχεία. Είδαμε για πρώτη φορά στο νόμο σα να παρουσιάζονται τα φαινόμενα των δουλεμπορικών γραφείων. Ε, ενοικιαζόμενοι συνάδελφοί μα από γραφεία τη Αθήνα, όπου δεν αμείβονται με τη συλλογική σύμβαση εργασία, αμείβονται με την κατώτατη εθνική συλλογική τη Γιασέ. Αυτό δεν θα περάσει, δεν θα αφήσουμε σε κλωρό κλαρί αυτού που φέρνουν, αυτού του εργαζόμενου που εκμεταλλεύονται με 650 ευρώ χωρί ωράριο, χωρί δικαιώματα, χωρί τίποτα. Πρέπει να του κινητοποιήσουμε, γιατί παρατηρούμε ότι υπάρχει αυτή η αναρχία από την μεριά των εργοδοτών, είτε αυτοί λέγονται ξενοδόχοι, είτε αυτοί είναι μεγαλοεργοδότε του επιζητισμού. Πρόκειται για φαινόμενο πρωτοφανέ για τα χανιά, όπου στην πλειονότητα των ξενοδοχειακών μονάδων τήρηται η υποχρεωτική συλλογική σύμβαση που πέτυχε να υπογράψει πριν από ένα χρόνο το τοπικό σωματείο. Περιπτώσει παράβαση τη εφαρμογή τη κλαδική σύμβαση διαπιστώνονται στο Ηράκλειο αλλά και στο Ρέθυμνο. Εκεί βρήκαμε εργαζόμενου που εργαζόταν τα λεπό του, βρήκαμε εργαζόμενου που πραγματικά ήταν πέρα από το ωράριο εργασία τους, μία και δύο ώρες. Βρήκαμε επίσης το πρωτάκουστο, ενώ πήγαμε σε ξενοδοχείο και ζητήσαμε τους πίνακες που εργάζονται οι πάλι οι εργαζόμενοι, εκεί βρήκαμε το φαινόμενο Σαββατοκύριακο να είναι κενό. Ρωτήσαν οι ειδικοί επιθεωρητέ τι σημαίνει αυτό, Είναι πω είναι το ξενοδοχείο κλειστό. Εκεί λοιπόν φάνηκε η μεγάλη παραβατικότητα που επικρατεί σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό στα ξενοδοχεία του νομού Ηρακλείου. Αντιμετωπίζουμε κρούσματα παραβατικότητα με υπερεργασία, μαύρη εργασία και σε μερικέ περιπτώσει έχουμε μη τήρηση τη κλαδική σύμβαση. Στο νομό Λασιθίου, η μέχρι στιγμή πτώση του τουρισμού έχει οδηγήσει μεγάλη μερίδα των ξενοδοχοπαλλήλων στη μερική απασχόληση. Η κατάσταση στο Λασίδι με τις Γρανόμερες είναι πολύ δύσκολη γιατί και ο τουρισμός φέτος δεν έχει τα περσινά αποτελέσματα. Έχουμε μια μείωση το 30%. Τα μεγάλα, τα πεντάστρα ειδικά ξενοχεία είναι πολύ κάτω. Και προσπαθούμε αυτά τα άτομα που έχουν κάνει μέσω σωματιότητας να τα πάρουν όλα... Στην Παγκρίτια σύσκεψη των Σωματείων Τουρισμού Επισητισμού που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, τέθηκε ακόμη το θέμα της απώλειας των αποθεματικών του Ταμείου των Ξενοδοχοϊπαλλήλων και της κατάργησης του ΕΦΑΠΑΞ για τους εργαζόμενους του κλάδου.